Τελευταίο πινελίκι που μαθαίνουμε στο συντακτικό είναι η κάθετο, η οποία είναι το ίδιο ζευτικό. Συνεπώ, άμα πάμε και βάλουμε την κάθετο, μπορούμε να κουπανίσουμε αριστερά μία συμβολοσυρά, δεξιά μία συμβολοσυρά και αυτό διαβάζεται ότι θέλω τη συμβολοσυρά την STR1 ή τη συμβολοσυρά STR2. Για να το δούμε λίγο και στην πράξη αυτό το παραδείγματάκι, ψάχνω για εκείνες τις συμβολοσυρές οι οποίες περιέχουν το REE ή το CB τέλο πάντων και όπως παρατηρούμε πράγματι αυτό δουλεύει κανονικά εδώ μια που περιέχει το REE και νομίζω, α έχει και το SEBU το οποίο βρίσκεται στις Φιλιππίνες Αυτά λοιπόν, τελειώσαμε το συντακτικό. Αυτό ήταν από εδώ και πέρα. Θα παίξουμε λίγο με τι ασκησούλε. Έτσι, το πιάσαμε σχεδόν στα ωριά του. Υπάρχουν και κάποια επιπλέον πράγματα τα οποία προσφέρει η MySQL αναφορικά με τι κανονικέ εκφράσει. Αλλά έχει να κάνει με συναρτήσει, τι οποίε θα τι δούμε αναλυτικά σε επόμενο μάθημα. Συνεπώ, πάμε να λύσουμε τώρα τι ασκήσει. Ξεκινάμε με τον πίνακα Customers Lay. Βρείτε το όνομα των πελατών, Customer Name που αρχίζουν από β, ε, ας το κάνουμε μέχρι εκεί, μην και καμία υπερκόπωση, να κάνουμε default σχήμα αυτό εδώ και να ξεκινήσουμε κανονικά το έργο μας. Συνεπώς έχουμε διάλεξει τα πάντα από τους customers και πράγματι εδώ μας βγάζει τους customers, να θυμηθούμε λίγο και τον πίνακα και μας λέει ότι θέλω εκείνα τα ονόματα πελατών, έχουμε το customer name αυτήν εδώ τη στήλη, Άρα λοιπόν θέλουμε να αρχίζει με το β, οπότε θα πάρουμε τη στήλη αυτήν εδώ και θα τη σκοπανίσουμε μια κανονική έκφραση η οποία θα λέει ότι πρέπει να ξεκινάμε με το β, εντάξει. Ωραία, άρα το κάναμε μέχρι εδώ και μετά λέει το όνομά τους να περιέχεται συμβολοσειρά. Co, αλλά ή τη συμβολοσυρά Inc, αλλά θα πρέπει είτε τελεία μπορεί και να μην υπάρχει, δηλαδή να έχουμε το Co ή το Inc χωρίς την τελεία. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι πράγματι, δες εδώ αυτή την εταιρεία και εδώ είναι και το Data Integrity, δηλαδή το ότι τα δεδομένα της βάσης πρέπει να είναι καθαρά και αυτό πώς το εξασφαλίζουμε, το εξασφαλίζουμε με τρόπους που θα δούμε στη δεύτερη υποσυρά, δηλαδή μόλις με το καλό τελειώσουμε τα query θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με αυτό το θέμα. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να εμφανίζονται και τα κο με την τελεία και τα κόχωρη στην τελεία. Και για να το πετύχουμε αυτό, πάμε να το φιλοσοφήσουμε λιγάκι. Καταρχά, το κό και το ink δεν είναι ανάγκη να είναι στο τέλο τη συμβολοσυρά. Συνήθω έτσι είναι βέβαια, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ανάγκη να είναι στο τέλο. Συνεπώ, εγώ θα βάλω αμέσω μετά ένα τελεία αστεράκι, το οποίο σημαίνει πρακτικά οποιαδήποτε συμβολοσυρά. Και αμέσω μετά, μέσα σε μία παρένθεση, θα έχουμε ή το ένα ή το άλλο. Άρα, η κάθετο εδώ θα έχει μία αξία και στη συνέχεια δεν βάζω να τελειώνει με τίποτα. Συνεπώ μπορεί να τελειώνει με ό,τι γουστάρει. Εντάξει. Και πάμε τώρα να γράψουμε τη μία από τι δύο περιπτώσει. Έχουμε το κο και τώρα στο κο θέλουμε η τελεία. Η οποία τελεία όμω είναι ειδικό χαρακτήρα γιατί σημαίνει οποιοδήποτε χαρακτήρα. Άρα πρέπει να του βάλω διπλό backslash και στη συνέχεια αυτόν τον ειδικό χαρακτήρα μπορεί να υπάρχει και μπορεί και να μην υπάρχει. Άρα τον θέλω ή e μηδέν φορές, ή μία φορά. Ένα από τα δύο. Ή μηδέν φορέ ή μία φορά. Και μα προσφέρει το συντακτικό αυτή τη δυνατότητα βάζοντα το ερωτηματικό. Έτσι. Αυτό εφαρμόζεται σε αυτό το οποίο βρίσκεται ακριβώ πριν. Άρα η τελεία θα βρίσκεται στη συμβολοσυρά ή καμία ή μία φορέ. Τώρα, ακριβώς το ίδιο είναι και για το ink, οπότε το κοπανάμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και έχουμε κατασκευάσει ένα κομμάτι το οποίο αποτελείται ή από τη μία την από την άλλη περίπτωση. ότι χρησιμοποίησα παρενθέσει για να βάλω προτεραιότητα, ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα κομματάκι συμβολουσυρία το οποίο με ενδιαφέρει να είναι μαζεμένο. Αν δεν έβαζα αυτέ τι παρενθέσει, τότε ενδέχεται να είχαμε προβλήματα. Όπω παρατηρεί, μα έβγαλε πράγματα και είναι σε εταιρείε οι, οι οποίε αρχίζουν από μπει και έχουν τη ζητήμενη ιδιότητα. Και βεβαίω μα έβγαλε και κάτι που ίσω δεν το περιμέναμε εδώ πέρα, δηλαδή μα έβγαλε τα collectables, α πούμε, και δεν περιέχεται ούτε το co, ούτε το ink σε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμω, αυτή είναι η εκφραστική δυνατότητα που έχουμε. Αν το φιλοσοφήσουμε και να αφαιρέσουμε κάτι τώρα από την κανονική έκφραση, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. Όμω, η προδιαγραφή τη εκφώνηση έλεγε ακριβώ αυτό το οποίο έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή. Πάμε να συνεχίσουμε. Πηγαίνουμε πάλι στον πίνακα Customers και θα βρούμε τα επώνυμα των επαφών που το επώνυμά τους ξεκινάει από φωνίεν και συνολικά είναι τουλάχιστον 7 γράμματα. Συνεπώς να φτιάξουμε και την επόμενη άσκησή μας. Αυτή ήταν η άσκηση 4 και να συνεχίσουμε τώρα γράφοντας και την άσκηση 5. Έτσι. Νομίζω έχει ερωτευτεί τις κανονικές εκφράσεις, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και να συνεχίσουμε, έχουμε πάλι, όχι το προσοχή τα επώνυμα των επαφών και έχουμε εδώ τις δύο στήλες με το όνομα το επώνυμο, του ανθρώπου που είναι το contact person. Άρα λοιπόν να πάμε και να βάλουμε το επώνυμο και θα πρέπει να ακολουθεί πάλι μια κανονική έκφραση αυτό το επώνυμο ότι λέει θέλει να ξεκινά από φωνήεν, άρα λοιπόν το ξεκινάει πάλι πρέπει να το βάλουμε. Αμέσως μετά θα πρέπει να ξεκινάει με το φωνήεν, άρα θέλω συγκεκριμένους χαρακτήρες. Γι' αυτό έβαλα τι αγγίλες και θα πάμε να τώρα εδώ πέρα όλα τα φωνήεντα του αγγλικού αλφαβήτου, τα οποία είναι αυτά εδώ. Και βέβαια θα τα πληκτρολογήσω μέσα στι αγγίλες, έτσι, όχι έξω από αυτές. Ωραία, τώρα ξεκινάει από φωνή. Στη συνέχεια θέλουμε να είναι τουλάχιστον 7 γράμματα συνολικά. Έχουμε εξασφαλίσει την ύπαρξη ενός γράμματος, άρα θέλουμε άλλα 6, έτσι δεν είναι. Συνεπώς, ένα, μια τελεία εδώ πέρα και αυτή θα πρέπει να υπάρχει 6 φορές. Για να το δούμε λίγο το επώνυμα μας, πράγματι παρατηρούμε ότι αυτά εδώ τα ονόματα, τα επώνυμα μάλλον, έχουν την ζητούμενη ιδιότητα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Επόμενη, η οποία μάλιστα είναι και κοντά και σε εφαρμογέ, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και έλεγχο ότι τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα πίνακα είναι σωστά, ότι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο pattern εφόσον αυτό υπάρχει. Στον πίνακα employees τώρα θα παίξουμε και ελέγξτε λέει αν τα email των υπαλλήλων είναι έγκυρα, μάλιστα, οπότε να τσιμπήσουμε πάλι το κουειράκι μας και να γράψουμε την άσκηση 6, να γράψουμε εδώ ότι μας ενδιαφέρει αυτή τη φορά ο πίνακας Employees, να δούμε λίγο τα περιεχόμενά του και παρατηρήσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε τα email. Τώρα, υπάρχει περίπτωση μέσα στη βάση δεδομένων να έχουμε... Κακά δεδομένα και όταν λέμε κακά δεδομένα εννοούμε ότι από κάποιο λάθος πληκτρολόγησης, ας πούμε, έχει, δεν έχει γραφτεί σωστά το email. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιους στοιχειώδους έλεγχους που να αφορά ε, τη σωστή σύνταξη των email. Και εδώ μας προτείνεται ένα πρότυπο για τα email, το οποίο θα το ακολουθήσουμε. Για να δούμε τι λέει. Πρέπει, λέει, να είναι αλφαβητικοί χαρακτήρε και να είναι τουλάχιστον δύο. Ε, ας το κάνουμε αυτό λοιπόν αρχικά και να διαλέξουμε και όλα στη στήλη με τα email εδώ για να τα βλέπουμε μπροστά μας και θα πρέπει λοιπόν να είναι αλφαβητικοί χαρακτήρες τουλάχιστον 2. Είδαμε ότι μπορούμε να ορίσουμε ένα σύνολο το οποίο μας το προσφέρει το οποίο είναι αλφαβητικοί χαρακτήρες θα πρέπει να αρχίζει με αυτό και θα πρέπει αυτοί οι αλφαβητικοί χαρακτήρες να είναι τουλάχιστον 2. Άρα λοιπόν, πώς θα το εξασφαλίσω αυτό, θα πάω και θα βάλω τα άγκιστρα, οπα, τα άγγιστα θα τα βάλω εδώ και αμέσως μετά βάζω δύο κόμμα που σημαίνει από δύο και πάνω. Εντάξει, είναι μόνο αλφαβητικοί χαρακτήρες και αυτοί είναι τουλάχιστον δύο. Αυτό έχουμε γράψει μέχρι στιγμής. Τώρα, συνεχίζουμε. Μετά πρέπει να έχουμε το παπάκι το οποίο είναι ένας χαρακτήρας τον οποίο τον γράφουμε χωρίς πρόβλημα. Τον κοπανάω λοιπόν, να το το παπάκι. Συνεχίζουμε αμέσως μετά ότι πρέπει να έχουμε πάλι αλφαβητικούς χαρακτήρες που αυτή τη φορά πρέπει να είναι τουλάχιστον τρει λέει. Άρα θα τσιμπήσουμε αυτό το κομματάκι τη κανονική έκπραση. Θα το, το πάμε εδώ, θα βάλουμε ότι είναι τουλάχιστον τρία. Και πάμε παρακάτω. Μετά πρέπει να έχουμε την τελεία. Η τελεία όμω είναι ειδικό χαρακτήρα, άρα πρέπει να του βάλουμε διπλό μπαξιλά μπροστά. Και αμέσω μετά υποχρεωτικά να τελειώνει με το κόμμα. Αυτό είναι ο έλεγχο τη ορθότητα στην εταιρεία την οποία, με την οποία ασχολιόμαστε. Τώρα τι βλακές, κάτι βλακές έχω κάνει εδώ. Ναι, καταρχάς αυτό πρέπει να ενοποιηθεί. Και δεύτερον, μας ενδιαφέρει το email να έχει αυτές τις ιδιότητες, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, να το ξανατρέξουμε λιγάκι και να διαπιστώσουμε ότι πράγματι αυτές εδώ οι εγγραφές ακολουθούν αυτό το πρότυπο. Οπότε, για να μου γυρίσει εκείνες τις εγγραφές οι οποίες δεν ακολουθούν αυτό το πρότυπο, άρα αυτά θα ήταν τα προβληματικά email, κοπανάω και ένα νότου μπροστά, και για καλή μου τύχη η βάση μου είναι συνεπής. Έτσι, δεν έχει κανένα email το οποίο να έχει ε, γραφτεί λάθος. Να δούμε και τις δύο τελευταίες μας ασκήσεις. Στον πίνακα Employees θα παίξουμε ο manager. Ο γνωστός manager αυτός που συνοδεύει τη σειρά μαθημάτων. Αυτός ο manager ο οποίος είναι υπόδειγμα κακού manager. Λέει αναζητά έναν υπάλληλο του οποίου το επώνυμο έχει λέει, δύο όμοια συνεχόμενα σύμφωνα ήδη αρχίζει η προβληματικότητα με αυτόν τον μάνατζερ, όπως έχουμε πει. Συνεπώς, πάμε να διαλέξουμε τα πάντα από τον πίνακα των employees, διότι ο μάνατζερ δεν θυμάται το όνομα του υπαλλήλου, δηλαδή μιλάμε για έσχος. Οπότε, ανά λοιπόν τα ονόματα των υπαλλήλου και θέλει το επώνυμο του, λέει, να έχει δύο όμοια συνεχόμενα, σύμφωνα. Άρα λοιπόν θα πάμε και θα φτιάξουμε εμείς μια κανονική έκφραση, θα έχουμε ότι το last name ε, θα ακολουθεί μια κανονική έκφραση. Οπότε τώρα μπορούμε να παραθέσουμε βέβαια όλα τα σύμφωνα, αλλά όπως καταλαβαίνεις αυτό είναι λίγο ταλέπορο, οπότε θα το κάνουμε λίγο αλλιώ. θα πάμε να γράψουμε τα φωνήεντα, τα οποία είναι πιο λίγα, και να δω τα φωνήεντα και αμέσως μετά θα κοπανίσουμε μπροστά ένα νότ. Δηλαδή θέλουμε την κανονική έκφραση η οποία τώρα έχουμε παραθέσει όλα τα σύμφωνα. Αυτό το κομματάκι το οποίο βλέπεις λοιπόν είναι όλα τα σύμφωνα. Τώρα θέλουμε να είναι κολλητά δύο, άρα θα πάω και θα του βάλω αγγίλη, άγγιστρο και θα του βάλω 2, να επαναληφθεί αυτό δύο φορές κολλητά. Τώρα έχουμε δύο συνεχόμενα σύμφωνα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις απαιτήσει. το επώνυμο το καθαρίσαμε, εντάξει, το μικρό του όνομα λέει να ξεκινά από L, εντάξει, αυτό θα το φτιάξουμε. Οπότε, πρόσεξε τώρα, δεν είναι φυσικά η ίδια κανονική έκφραση, έτσι. Το ένα αναφέρεται σε στήλη last name και η δεύτερη αυτή αναφέρεται σε στήλη first name. Συνεπώς, θέλουμε να ξεκινάει από L, οπότε θα βάλω like τώρα εδώ, έτσι, για να το θυμηθούμε και λιγάκι. Παρόλο που οι κανονικές εκφράσεις ήταν το βαρύ πεπόνι του μαθήματος όπως αντιλαμβάνεσαι. Ξεκινάνε λοιπόν από L και το τηλέφωνο του να περιέχει το 31 ή το διότι ο μάνατζερ δεν θυμάται τι λέει ακριβώ. Άρα και τρίτο κομματάκι στο query, τρίτη συνθήκη, όπου μιλάμε για το extension, εκεί πέρα είναι τα τηλέφωνα, και θα βάλουμε μια κανονική έκφραση όπου θα περιέχεται ή το ένα ή το άλλο. Μάθαμε το ίδιο διαζευτικό και θα βάλουμε τι δύο περιπτώσει. Μία περίπτωση είναι το 31 και η άλλη περίπτωση είναι το 13. Συνεπώς αυτός που έψεχνε ήταν ο Larry Bot, εντάξει. Συνεχίζουμε, πάμε στην άσκηση 8. Αυτή τη φορά θα παίξουμε στο πίνακα Payments και λέει Ομαδοποιήστε λέει, με βάση τον αριθμό πελάτη το άθροισμα των ποσών των πληρωμών του. Μάλιστα. Συνεπώς να φτιάξουμε την άσκηση αυτή την 8 και να ξεκινήσουμε κάνοντας μια επιλογή από τον πίνακα Payments για να δούμε πάλι τα δεδομένα του. Έχουμε λοιπόν το κωδικό του πελάτη, έχουμε ένα check number, έχουμε επίσης ένα payment date και έχουμε και ένα amount και πηγαίνουμε τώρα και βλέπουμε ότι θέλει να κάνουμε μια ομαδοποίηση. Ομαδοποίηση με βάση τον αριθμό πελάτη, το άθροισμα το πώς το πληρώνουμε, δηλαδή μιλάμε για το προηγούμενο μάθημα, θα κάνουμε κανένα γκρουπάρισμα. Άρα να φτιάξουμε το grouping καταρχάς και να πούμε ότι θα κάνουμε ένα γκρουπάρισμα με βάση το customer numbers και στη συνέχεια στο select να βάλουμε πάλι το customer number και να βάλουμε και την aggregate function η οποία μας ενδιαφέρει που εδώ πέρα είναι το άθροισμα των ποσών τα οποία θα συναντήσουμε στη στήλη amount και θα αφορούν το συγκεκριμένο κωδικό πελάτη. Εντάξει. Αυτά λοιπόν για το πόνημά μας, να καταρχάς το group άρισμα, έχουμε αυτό το πόνημα μπροστά μας και στη συνέχεια λέει, μας βάζει κάποιους έξτρα περιορισμούς για να δούμε, ταξινομήστε λέει τα αποτελέσματα σε ευθύνουσα σειρά αθρίσματος ποσών. Ας του βάλουμε μια, ένα συνώνυμο εδώ πέρα να το πούμε total amount να είναι λίγο πιο εύκολα διαχειρίσιμο και να του κοπανίσουμε τώρα το order by καθώς οφείλουμε και να πούμε ότι το, το, να γίνει order by το total amount και επίσης αυτό να γίνει σε ευθύνουσα σειρά για να είναι από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά στον υπολογισμό λέει να συνεκτιμηθούν μόνο εκείνες οι πληρωμές με check number που αποτελείται από 2 γράμματα ακολουθούμενο από 5 αριθμούς. Άρα λοιπόν ξαναγυρνώντας λίγο πίσω να δούμε πάλι τον πίνεκα όμως, έχουμε το select αστεράκι λοιπόν από το payments, για να το δούμε έχουμε το check number μόνο αυτούς λέει που αποτελούνται από 2 γράμματα ακολουθούμενο από 5 αριθμούς. Αυτό το πρώτο βλέπω εδώ έχει 2, 4, 6 γράμματα και αν πάμε λίγο πιο κάτω έχει και μερικά που είναι με 5 γράμματα. Άρα εδώ θέλουμε να συνεκτιμηθούν στο γκρουπάρισμα που κάναμε αυτά τα οποία έχουν check number που έχει αυτή την ιδιότητα. Άρα καταλαβαίνουμε από αυτό ότι αυτό πρέπει να πάμε να το χώσουμε στο where για να γίνει το αρχικό φιλτράρισμα, να πεταχτούν όλοι οι κωδικοί οι οποίοι είναι εξαψήφιοι εν πάση περιπτώσει και αμέσως μετά να κάνουμε το γκρουπάρισμα και το άθισμα. Έτσι, με βάση τη σειρά που έχουμε μάθει πρώτα το from, μετά το where, μετά το γκρουπάρισμα και εκεί μαζί με το select και αμέσως μετά στο τέλος να γίνεται το order. Άρα λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα where εδώ. Θα βάλουμε το check number να ακολουθεί μια κανονική έκφραση την οποία θα τη συντάξουμε αμέσω μετά. Συνεπώ, βάζουμε ένα regex εδώ. Επίση, βάζουμε τη σύμβολο σειρά για να δούμε λίγο αυτέ τι κλάσει που είναι πολύ βοηθητικέ σε τέτοιε περιπτώσει γιατί έχει ήδη έτοιμα ε, αυτέ τι ομάδε. Έχουμε την α η οποία έχει αλφαβητικού χαρακτήρε. Άρα λοιπόν, θα πάω και θα βάλω τι, να έχουμε αλφαβητικούς χαρακτήρες οι οποίοι να είναι δύο ακριβώς. Πρόσεξε τώρα, με βάση τη σημειολογία την οποία έχουμε ορίσει, θα βάλω να αρχίζει με αυτό. Εντάξει. Αρχίζει δηλαδή με δύο αλφαβητικούς χαρακτήρες. Εδώ τώρα στην εκφώνηση δεν έλεγε και κάτι περαιτέρω, έτσι. Δεν έλεγε, ας πούμε, να, να περιέχει. υποτίθεται, δηλαδή, τους κωδικούς πλατούς τους ξέρουμε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, και αν το βάλει, δεν πειράζει. Έτσι πάλι σωστό θα επιστρέφει το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω πω είναι πιο συνεπέ να βάλουμε και το αρχίζει. Και μετά θέλουμε να ακολουθείτε από πέντε αριθμού. Αν γυρίσουμε πάλι πίσω, έχουμε ακόμα μια ομάδα, την ομάδα Digit, η οποία είναι τα ψηφία. Συνεπώ, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θέλουμε να ακολουθείτε από πέντε ψηφία. Συνεπώ, εδώ θα γράψουμε την ομάδα Digit και αυτό να είναι πέντε συνολικά φορέ. Θα το κοπανίσω να τελειώνει, το έχω φράξει α πούμε τελείω αυτή τη στιγμή. Και τώρα για να δούμε λίγο τα amounts, τα βλέπει εκεί. οπότε το τρέξα, δεν μου βγάλε τίποτα. Κάποιο συντακτικό. Ναι, βεβαίω έχω ξεχάσει εδώ. Αυτό είναι ε, μέσα σε διπλή ανωκατοτελεία. Εντάξει, δεν είναι μόνο η ανωκατοτελεία στην αρχή, είναι και στο τέλο. Και έτσι τώρα έχουν συνεκτιμηθεί μόνο αυτέ οι γραμμέ. Τελευταίο πράγμα το οποίο καθορίζει την εκφώνηση θέλουμε λέει, να εμφανιστούν τελικά μόνο οι κωδικοί πελατών που το άθροισμα των ποσών να είναι περισσότερο από 100.000. Ωραία. Άρα εδώ παρατηρήσω ότι βγαίνουν και ποσά τα οποία είναι ε, λιγότερα από 100.000, θέλουμε να είναι περισσότερο από 100.000 και ξέρουμε ότι αυτό το φιλτράρισμα το κάνουμε με τη having. Θέλουμε ένα φιλτράρισμα πάνω στην aggregate function. Άρα λοιπόν θα πάμε και θα κοπανίσουμε το total amount το οποίο έχουμε ορίσει σε στήλη και θα πούμε ότι πρέπει να είναι περισσότερο από 100.000. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το query το οποίο θέλαμε να κάνουμε. Είδαμε και αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στο μάθημα για να μάθουμε να συντάσουμε σωστά μόνο μία συνθήκη. Έτσι, δηλαδή τη συνθήκη η οποία χρησιμοποιούμε. Μόνο τι κανονικέ εκφράσει. Θα μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιούμε και το like σε πολύ απλέ συνθήκε σύμβολο σειρών. Αυτά λοιπόν σχετικά με το μάθημα αυτό. Ήταν λίγο κοπιαστικό και το συντακτικό των κανονικών εκφράσεων σίγουρα πρέπει να σου έχει βγάλει τα μάτια πλέον. Περιμένουμε τώρα στο επόμενο μάθημα όπου θα μάθουμε τα joins. Εντάξει, και με τα joins πραγματικά θα αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε που μα δίνουν οι βάσει.